Πριν 5 χρόνια έκαναμε προσπάθειες με τον άντρα μου για να αποκτήσουμε μωράκι. Τηλεφώνησε μου η αδελφή Σκέπη μια μέρα και είπε μου ότι θα έκαμε το απόγευμα μια παράκληση. Και έτσι κι εγώ προσπάθησα να έρθω για να παρακολουθήσω την παράκληση. Όταν έφτασα ήταν κλειστή η πύλη και κοίταζα μέσα στο αρχονταρίκι για να δω αν είχε κάποιον να μου ανοίξει. Και ήταν η φάση που μου παρουσιάστηκε η Αγία Μαρίνα. Είδα την μέσα σε έτσι άσπρα ρούχα και εκινήτουν μέσα στο αρχονταρίκι. Παραξενεύτηκα εγώ. Εκίνησε μου την περιεργία, γιατί λέω συνήθως οι αδελφοί μαύρα φορεί. Όταν μου ανοίξαν την πύλη και μπήκα μέσα, ερώτησα την αδελφή, λέω της αδελφή, μα φορείς και άσπρα. Και λέει μου όχι, λέω της είσαι άλλα άτομα δαμέ, λέει μου όχι είμαι μόνη μου, λέω της μα είδα άλλη κοπέλα που φορούσε άσπρα, λέω της και κινήτουν στο αρχονταρίκι. Και καταλάβαμε ότι ήταν η Αγία Μαρίνα. Μετά από λίγες μέρες έμαθα ότι ήμουν έγκυος, δίδυμα, δύο κοριτσάκια με τη βοήθεια της Αγίας Μαρίνας. Στην πορεία της εγκυμοσύνης μου, λέει μου η γιατρή ότι το έναν το μωρό είχε πρόβλημα. Ότι δημιουργηθήκαν όλα τα όργανα του μωρού, ότι υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να μην ζήσει το μωρό. Και λέει μου, αν γεννήσεις το μωρό, θα είναι πολλά δύσκολο και για μένα και για το μωρό. Όμως εμείς είπαμε ότι θα το κρατήσουμε το μωρό και η Μαρίνα θα βοηθήσει. Και έτσι και γεννήσαμε και τα δύο τα μωρά υγιέστατα. Καμία σχέση με ό,τι μας ελέγχουν οι γιατροί. Και τα μωράκια μου τώρα είναι 5 χρονών. Προκαλέσα μου άγχος οι γιατροί. Στον πρώτο έλεγχο που ήμουν 3 μηνών, που ήταν ο μεγάλος ο έλεγχος, κόψα μου τα πόδια μου οι γιατροί. Μετά η αδελφή Σκέπη που ήρθα και μιλήσαμε και λέει μου να μην χάνεις την πίστη σου και ο Θεός είναι μεγάλος, η Αγία Μαρίνα είναι δίπλα σου, να σε βοηθήσει. Κράτησα και εγώ την πίστη μου και είπα ό,τι θέλει ο Θεός, ό,τι θέλει η Αγία Μαρίνα και έτσι και έγινε. Έτσι και έγινε, γεννήθηκε το μωρό. Ενώ είχαν ετοιμάσει χειρουργία, είχαν ετοιμάσει γιατρούς, μέχρι και air ambulance για να πιένασει, να παίρναν το μωρό στο Ισραήλ. Το μωρό γεννήθηκε τελείως υγιέστατον, με όλα του τα όργανα. Η καρδιά του ήταν καλή, γιατί λέγαμε ότι μπορούσε να σταματήσει η καρδία. Λέγαμε ότι ήταν κλειστή η παροχή που το σηκώτην δεν θα έκαμνε πέψη το μωρό, τα φαγιά που θα έτρωε, δηλαδή δεν θα χώνευε τα φαγητά του το μωρό, θα έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Ενώ τίποτε που του τα ούλα. Ότι δεν είχε χολή, δεν δημιουργήθηκε χολή. Πολλά, πολλά τα προβλήματα. Μέχρι και 5 μηνών που έκαναμε το δεύτερο μεγάλο έλεγχο, ξαναεπιμένανε λέει, οι γιατροί τα ίδια. Είχα πάει και σε διαφορετικούς άλλους γιατρούς να πάρουμε κι άλλες γνώμες. Όλοι οι γιατροί λέγανε μου το ίδιο πράγμα. Όμως η Αγία Μαρίνα ήταν πιο δυνατή και η πίστη μας, οι προσευχές μας, οι προσευχές της Αγίας, της αδελφής Σκέπης δαμέ. Γεννήθηκε το μωρό και δεν χρειάστηκε τίποτε. Τίποτε να του κάνω. Ναι. Όμως ήταν καθαρά θαύμα. Ήταν καθαρά θαύμα γιατί για αρκετούς μήνες επιμέναν οι γιατροί και διαφορετικοί γιατροί. Δηλαδή, πήγαμε σε 2-3 διαφορετικούς γιατρούς. Και Λεμεσόν και Λευκοσία.